Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας κύριε Βαγγεθανάκη, χαίρομαι που ξαναλέμε μετά από καιρό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μπήκαμε και με Μότσαρτ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα το ακούσατε εσείς γιατί είσαστε σε κίνηση. Αλλά να πάρουμε έτσι μια γεύση από αυτό που πρόκειται να δούμε σε αρκετές παραστάσεις. Πριν όμως μιλήσουμε γι' αυτό, αλήθεια, πάει πολύς καιρός κύριε Μιχαηλίδη. Πέσαμε όλοι σε δύσκολες περιόδους και ο πολιτισμός μαζί, που αναγκαστικά περιορίστηκε, γιατί πολιτισμός και εκδηλώσεις είναι η επαφή με το κοινό, έτσι. Εμείς κύριε Βαγγεθανάκη, όπως θα λέτε είναι, εμείς κάναμε, είχαμε από τον πρώτο καιρό της πανδημίας, από το πρώτο κύμα δηλαδή πέρυσι το Μάρτιο, συνεχίσαμε τη δουλειά μας, την αθόρυβη δουλειά, που είναι δουλειά υποδομής, που είναι δουλειά επένδυσης για το μέλλον του πολιτιστικού. Και όταν βέβαια στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ήρθε το ερώτημα τι κάνουμε τώρα, γιατί εκεί που είχαμε ξεκινήσει πάλι το φθινόπωρο του 20 ξαναχτύπησε το δεύτερο κύμα, εκεί είπαμε με τον Δήμαρχο ότι δεν μπορεί ένας πολιτιστικός οργανισμός που ανοίγει τώρα τα φτερά του να κλείσει έστω και προσωρινά. Λειτουργία δεν σημαίνει μόνο να κάνεις εκδηλώσεις τώρα. Λειτουργία σημαίνει να προγραμματίζεις εκδηλώσεις, να συνδέεις το πολιτιστικό, να το κάνεις παίχτη στον χάρτη των πολιτιστικών οργανισμών, να αναπτύσσεις τις ελληνικές σχέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό συνέβη όλο αυτό το διάστημα που είχαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της μη δυνατότητας φιλοξενίας εκδηλώσεων για το κοινό στους χώρους μας. Όμως, θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες που άφησε σε εμάς, που αφήνουμε εμείς με το πέρας αυτής της φάσης, αυτών των κυμάτων της πανδημίας, είναι ότι κάναμε πάρα πολλά live streaming όλο το χειμώνα, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, πολύ υψηλού καλλιτεχνικού αλλά και τεχνικού επίπεδου, και πέραν το ότι προσφέραμε στον κόσμο κάθε Σάββατο βράδυ ένα υψηλού επίπεδου ακρόαμα, ήταν και το ότι στηρίξαμε με σαφή, αποφασιστικό τρόπο όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος. Ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, πέρασαν από τις αίθουσες πολιτιστικού και νομίζω ότι γέμισαν τις πολλές άδειες ώρες πολλών συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα βέβαια η τεχνολογία και ευτυχώς κύριε Μιχαηλίδη, όμως καθώς εντάξει τα πράγματα δεν είναι και τα καλύτερα όσον αφορά στην πανδημία, όμως εσείς στην παρούσα φάση ανακοινώνετε κάποιες εκδηλώσεις πολιτισμού που θα είναι ενδεχομένως και η γέφυρα που θα μας πάει στις επόμενες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν λέγοντάς σας ότι αυτό το καλοκαίρι που στη μέση του οποίου βρισκόμαστε και μέχρι την τέλος Αυγούστου έχει 12 βραδιές από παραστάσεις υψηλού επίπεδου από το πολιτιστικό. Από αυτές τις 12 βραδιές οι πρώτες 7, κυρία Βαγγεθανάκη, είναι με ελεύθερη είσοδο. Είναι δηλαδή με δελτία εισόδου τα οποία μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος από το viva.gr. Τονίζω εδώ ότι δεν πρόκειται περί προσκλήσεων, στις οποίες πάντοτε ήμουν αντίθετος, αλλά στην δυνατότητα του πολιτιστικού να είναι εξωστρεφές, να βγαίνει έξω από τα τείχη του και εκεί να συναντά τον κόσμο στους δρόμους και στις πλατείες. Κάθε πράγματα που είχαμε σχεδιάσει από πολύ καιρό να τα κάνουμε, δυστυχώς τα ξεκινάμε τώρα λόγω της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν την όπερα του Μότσαρτ. Τι καλύτερο από μια όπερα του Μότσαρτ που έχει ως θέμα της την ιστορία του Ιδωμενέα, την βασιλιά της Κρήτης, και το τι συνέβη στην Κρήτη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο ουσιαστικά. Μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία στην οποία έγραψε τη μουσική ο Μότσαρτ και θεωρείται μάλιστα η πρώτη όπερα σέρια του Μότσαρτ, η πρώτη δηλαδή όπερα σοβαρή. Υπάρχει ο διαχωρισμός της όπερα μπούφα και όπερα σέρια. Η όπερα μπούφα είναι η κομική όπερα, η όπερα σέρια είναι η σοβαρή όπερα. Η πρώτη λοιπόν σοβαρή όπερα του Μότσαρτ είναι ο Ιδωμενέας. Θα παρουσιάσουμε τον Ιδωμενέα τον Νοέμβριο σε πλήρη σκηνική μορφή στη μεγάλη αίθουσα Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού, το πολιτιστικό. Όμως, ως τότε, ο κόσμος θέλουμε να γευτεί, να έχει ένα προπομπό αυτή τη μεγάλη παραγωγή της πρώτης όπερας, και αυτός ο προπομπός είναι οι παραστάσεις που θα λάβουν χώρα σε 6 πόλεις της Κρήτης. Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Αρχάνες και Χερσόνησο. Το λέω αυτό διότι είναι
μοιάζει, όπως αν θυμούνται οι φίλοι της όπερας, την όπερα της Βαλίτσας που σχεδίασα με, πιστεύω, σχετικά μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια ευφυή σύλληψη ήταν αυτή. Ναι, αυτό ο Ιδωμενέας Αλαμπρέβε, ο Ιδωμενέας σε συντομία, αποτελεί όχι μόνο τον προπομπό της μεγάλης όπερας, αλλά και τον προπομπό κάποιων πάρα πολύ πρωτότυπων εξωτερικών δράσεων που έχουμε προγραμματίσει για το μέλλον και θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Ουσιαστικά είναι η παρουσίαση της όπερας σε σύντομη μορφή, κρατάει λιγότερο από ώρα η παράσταση, έχει όμως σκηνικά, έχει κοστούμια, έχει φωτισμούς, έχει υπέρτιτλους, είναι ουσιαστικά τα highlights της όπερας σε πλήρη όμως σκηνική μορφή. Συνεργαζόμαστε με ένα εξαιρετικό λυρικό θέατρο από τη Νέα Υόρκη, το θέατρο Γκρατατσέλο, στο οποίο καλλιεργούνται ουσιαστικά η επόμενη μελλοντική μεγάλη στάρ της όπερας. Είναι νέοι καλλιτέχνες που τώρα ξεκινάνε τα επαγγελματικά τους βήματα, αλλά όμως καλλιτέχνες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Και αυτοί έρχονται τώρα στο Ηράκλειο για να συμμετέχουν στις παραστάσεις σε όλη την Κρήτη από την ερχόμενη Δευτέρα. Εγώ προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί βλέπω ότι ήδη οι δύο πρώτες παραστάσεις του Μουσείου στις 19 στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό, γέμισε ήδη, και στις Αρχάνες που έχει μεγάλη χωρητικότητα ο χώρος πάει να γεμίσει. Είναι προπομπός δηλαδή ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Και επίσης να σας πω, κυρία Παγκεγνάκη, ότι το Σάββατο στις 24, για όσους φίλους δεν μπορέσουν να το δουν από το Ηράκλειο μέσα, υπάρχει η δυνατότητα είτε να το παρακολουθήσουν το Σάββατο στις 24 του Ιουλίου στο σινεμά του Κρέτα Μάρης. Παρένθεση θα κάνω λέγοντας ότι μεγάλες ευχαριστίες θέλω να δώσω στο χορηγό μας, τον Μεταξά Hospitality Group, για την φιλοξενία όλων των καλλιτεχνών και την πλήρη διατροφή στα υπέροχα ξενοδοχεία τους, καθώς επίσης και στις 25 Ιουλίου στο Έθριο του Πολιτιστικού, μια παράσταση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Aegean, τον μεγάλο μας αποκλειστικό χορηγό αερομεταφορών, που θα έχει και κοινωνικό πρόσημο, διότι θα προσκληθούν 50 παιδιά από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα οποία θα συνοδευτούν από προσωπικά από στελέχη της Aegean. Σαν μια κίνηση δηλαδή ένδειξης της κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας σε συνεργασία με το πολιτιστικό και το Δήμο Ηρακλείου. Και θέλω να τονίσω εδώ, κυρία Βακεθενάκη, ότι τι ωραιότερο πράγμα από την ενέργεια του ότι ενεργεί ένας πολιτιστικός φορέας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την περιφέρεια. Μεγάλες ευχαριστίες, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης μας στηρίζει. Αυτή η παραγωγή λαμβάνει η χώρα με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας και τη σύμπραξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διότι έχουμε εδώ πέρα τη στήριξη δύο μεγάλων χορηγών. Έχω την αισιοδοξία ότι όσο περνάει ο καιρός και το πολιτιστικό θα ξεδιπλώνει τον προγραμματισμό του, οι χορηγοί θα αυξάνονται γεωμετρικά. Αυτό μας γεμίζει χαρά. Ναι. Παραστάσεις αξιώσεων, βέβαια, και ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με την όπερα, που είναι πάντα πολύ ακριβές παραγωγές, έτσι, και όσον ακριβώς αφορά στα άτομα που συμμετέχουν και στα σκηνικά και στα κοστούμια και σε όλα αυτά, σίγουρα αξίζουν στήριξης. Θα έχετε καταλάβει, βέβαια, κύριε Μιχαηλίδη, ότι ο κόσμος αδημονεί, επειδή ξέρετε έχουν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες για το πολιτιστικό. Αυτό έχει ξεκινήσει, βέβαια, από τα θεμέλια του, μέχρι τώρα που κυλάει το νερό στο αυλάκι, είπαμε, μεσολαβεί και η πανδημία που δεν έχει τελειώσει, αλλά φαντάζομαι κατανοείτε και εσείς την ανυπομονησία ή την ανάγκη του κόσμου να δει αυτού του επίπεδου τις εκδηλώσεις για τις οποίες δημιουργήθηκε ο χώρος αυτός. Ακριβώς, κυρία Βαγιθαράκη, ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα, στην Κρήτη δεν υπήρχε μέχρι τώρα ποτέ η δυνατότητα μιας υποδομής για να φιλοξενήσει όπερα, που είναι το πιο σύνθετο και το πιο μεγαλειώδες είδος της σύνθεσης των τεχνών. Δεν ξεχνάμε, στην όπερα μέσα έχουμε ορχήστρα, έχουμε χοροδία, έχουμε σκηνικά, έχουμε κοστούμια, έχουμε φωτισμούς, έχουμε χορό, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτή την πανδεσία των τεχνών ουδέποτε την είχε ζήσει η πόλη μας και θα αρχίσει από την επόμενη περίοδο, επαναλαμβάνω, κορονοϊού επιτρέποντος, να τη δει πλέον μέσω πολιτιστικό. Και θέλω να σας πω από εδώ, και αυτό ίσως είναι μια είδηση που μπορώ να δώσω στην εκπομπή σας, ότι από την επόμενη περίοδο φιλοδοξούμε να έχουμε τουλάχιστον μια παραγωγή μεγάλης όπερας στο πολιτιστικό το χρόνο, τουλάχιστον. Δεν αναφέρομαι επιπλέον και σε οπερέτες και σε ακουστικό θέατρο, αναφέρομαι σε όπερα. Θα αρχίσει το πολιτιστικό να χτίζει και το ρεπερτόριό του στην όπερα. Δική του παραγωγή εννοείται. Αυτή η παραγωγή που θα κάνουμε τώρα το Νοέμβριο είναι συμπαραγωγή μας
με το θέατρο Καρατατσέλο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε συνεργαστεί από την αρχή στη δημιουργία αυτής της παραγωγής. Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας, το θέατρο Καρατατσέλο στην Ελλάδα και το πολιτιστικό και δημιουργούμε αυτή την παραγωγή η οποία για πρώτη φορά θα κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη της μορφή τον Νοέμβριο στο Ηράκλειο. Ναι. Είναι σημαντικό. Εγώ βλέπω εδώ τώρα, μιας και είπατε για τα sold out, είναι και των Χανίων sold out για τους φίλους που μας ακούν από εκεί. Έχει κλείσει και τουλάχιστον τα διαθέσιμα δωρεάν εισιτήρια, έχουν κλείσει και για τα Χανιά. Έτσι βγάζει το... Δεν το γνωρίζω αυτό, ναι, με ναι. Θέλω να πω ότι στις Αρχάνες, επειδή έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, το υπέροχο δημοτικό σχολείο των Αρχανών είναι ένας φανταστικός χώρος. Εμένα με έχει γοητεύσει ο χώρος αυτός. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα μερικά εισιτήρια για τις Αρχάνες. Αλλά σε περίπτωση που έχουν και αυτά εξαντληθεί, επαναλαμβάνω ότι το έθριο... Έχουν εξαντληθεί. Ναι. Άρα μένει το έθριο στις 25 του μηνός και το σινεμά Κάρτα Μάρης που είναι εξόρμηση από το Ηράκλειο, 20 λεπτά, 25. Ναι, για τις πιο κοντινές. Για 24. Άρα υπάρχουν οι κοντινοί περιοδοί στο Ηράκλειο. Αλλά να είμαστε καλά, κυρία Βαγγελαμένη. Παναγία μου. Εάν εμείς δούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια ανταπόκριση που υπάρχει φυσικά, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να μας δώσει το κίνητρο να συνεχίσουμε να κάνουμε και παρόμοιες δράσεις. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το παιχνίδι ερώτησης απάντησης. Σου προτείνω αυτό, πώς το δέχεσαι, το συνεχίζω. Οπότε είναι πάρα πολύ αισιόδοξο όλα αυτά τα δείγματα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος, ξέρετε, αγκαλιάζει τις ευκαιρίες και το νέο. Δηλαδή μπορούμε να δίνουμε και κάποια δύσκολα πράγματα στον κόσμο για να, όχι ότι η όπερα συγκεκριμένη είναι δύσκολη, αλλά ξέρετε, να βαδίσει και σε μονοπάτια που δεν έχει ξαναδεί, να εξοικειωθεί, να μπορέσει να μπει, να μπει σε μια διαδικασία να δει και κάτι το διαφορετικό. Γενικότερα μιλώντας. Ακριβώς. Να σας πω επίσης ότι ένας που θα έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση του Ιδωμενέα, αυτή τη συγκεκριμένη, σε μία ώρα θα έχει καταλάβει πρώτον όλη την υπόθεση του έργου, διότι έχουμε υπέρτιτλους στα ελληνικά, δηλαδή οι τραγουδιστές, όπως είναι το πρωτότυπο κείμενο, τραγουδάνε στα ιταλικά, αλλά θα υπάρχει μετάφραση διαρκώς του ποιητικού κειμένου στα ελληνικά, προβαλλόμενη για το κοινό. Θα έχει λοιπόν καταλάβει όλη την υπόθεση του έργου και θα έχει επίσης απολαύσει τα πιο όμορφα μουσικά κομμάτια αυτής της όπερας. Σημειωτέρων, η όπερα Ιδωμενέας κανονικά κρατάει 3 ώρες. Ναι. Στη μορφή που θα παρουσιαστεί από εμάς τώρα, γι' αυτό και δεν έχουμε ονομάσει, κυρία Βακεχανάκη, Αλαπρέβε, που σημαίνει ουσιαστικά εν συντομία, Ιδωμενέας εν συντομία, θα είναι κάτω από ώρα η διάρκειά της, έτσι για να ουσιαστικά να κερδιθεί το κοινό αυτό που πάντοτε θεωρούμε. Και από όλα αυτά, αφού τις έρευνες που γίνονται, ότι το νέο κοινό το κερδίζεις καταρχήν προσφέροντας ένα μικρότερο δείγμα από το τελικό δείγμα. Ναι. Εμάς τον άλλο που δεν έχει δει ποτέ του όπερα να του φορτώσεις ένα τρίωρο έργο. Ένα τρίωρο με τίποτα. Μας αφορά λοιπόν και ο Ιδωμενέας, εγγονός του Μίνωα, κύριε Μιχαηλίδη, έχει να κάνει με την ιστορία εδώ της Κρήτης. Και δεν ξέρω και ο Μόξα, με άλλη αφορμή να μας πείτε και τη σχέση του Μότσαρ, πώς το σκέφτηκε αυτό. Δηλαδή να γράψει για τον Ιδωμενέα ένα σοβαρό έργο. Είμαστε καλά, να είμαστε καλά το φθινόπωρο, θα κάνουμε και ημερίδες και αναλύσεις και παρουσιάσεις του Μότσαρτ, του έργου αυτού. Είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, όπου το λέω στο εξωτερικό ότι ανεβάζουμε για πρώτη φορά στην Κρήτη σε τέτοια μορφή τον Ιδωμενέα, με κοιτάζουν καλά και μου λένε καλά, στην Κρήτη δεν έχει ανέβει ποτέ ακόμη ο Ιδωμενέας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαντικό που είναι για μένα και καλλιτεχνικά, πώς αισθάνομαι να ανεβάσουμε μια όπερα του Μότσαρτ που έχει τίτλο της Έναν βασιλιά της Κρήτης. Και κάποιες εκδηλώσεις που ακολουθούν, κύριε Μιχαηλίδη, αν θέλετε να μας πείτε εντάχει, ναι. Γιατί είναι και ο χρόνος περιορισμένος και σέβομαι πάντα τον τηλεοπτικό κοινό. Είσαστε, έχετε προσαρμοστεί τέλεια σε αυτό. Λοιπόν, ακούστε, μετά έχουμε άλλες 5 βραδιές. Τις αναλύω μία προς μία. Στις 31 Ιουλίου θα έχουμε μία υπέροχη ξεκαρδιστική κωμωδία από έναν σούπερ ταλαντούχο Έλληνα ηθοποιό, τον Γιώργο τον Γαλίτη, ο οποίος έκανε μία τρομερή επιτυχία πριν από 2-3 χρόνια στην Αθήνα με τα Ραδίκια Ανάποδα. Είναι ουσιαστικά 10 μονόλογοι σατυρικοί, επικίδοι, με χιούμορ και μαύρο χιούμορ. Νομίζω ότι την έχουν δει αρκετοί εδώ συνειδητοποιητές μας, γιατί έχει έρθει αυτή η παράσταση επανειλημμένως. Έχει έρθει, αλλά εγώ θέλω, εγώ πρακτικά επειδή θεωρώ ότι είναι ένα πλέον
θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς και ως μια παράσταση που μπορεί να παίζεται συχνότερα και όχι μία μόνο φορά. Μετά έχουμε στις 7 Αυγούστου ένα αφιέρωμα στα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Ουσιαστικά είναι το κριτικό χορόδραμα των αδερφών Γιάννη και Γιώργου Μεγαλακάκη, που έχουν φτιάξει ένα έργο, ένα έργο για την ιστορία της μάχης της Κρήτης. Άρα λοιπόν έχουμε έκφραση τοπικών κριτών καλλιτεχνών. Στις 10 και 11 Αυγούστου θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την γέννηση του Άστορ Πιατσόλα. Γεννήθηκε το 1921 ο μεγάλος αυτός Αργεντίνος συνθέτης του τάγκο και της αργεντίνικης υπέροχης μουσικής, και με ένα μολδαβικό κουαρτέτο θα γιορτάσουμε δύο βραδιές, μία στο Έθριο και μία στη, για πρώτη φορά στο μοχηκτικό θα βγει στη Δημοτική Ακτή Καρτερού, σε έναν υπέροχο χώρο, ρομαντικό χώρο με φόνο το ηλιοβασίλεμα που έχει φτιάξει η Δεπανάλ εκεί. Θα μπορέσουμε να... Η μουσική δεν είναι τώρα του Πιατσόλα, η μουσική δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Και, και η επόμενη μας παράσταση θα είναι αφιερωμένη στην Πανσέλινο του Αυγούστου, στις 22 Αυγούστου το βράδυ, στο έτρο του Πολιτιστικού, η υπέροχη Κερασία Σαμαρά. Έχει φτιάξει ένα έργο για, που το ονομάζει Ολοφέγγαρο, και ουσιαστικά είναι ποίηση από πολύ σπουδαίους ποιητές και μουσική από πολύ σπουδαίους συνθέτες Έλληνες και ξένους, με φόντο, με έμπνευση κυρίως την Πανσέλινο. Τι λοιπόν καλύτερο εκείνη της Πανσελίνου, στο έδρα του Πολιτιστικού, να έχουμε την Κερασία Σαμαρά να μας μιλάει για το φεγγάρι. Οι εκδηλώσεις που προανέφερα μετά το ρεδομένα είναι φυσικά εκδηλώσεις με εισιτήριο, αλλά είμαστε σίγουροι ότι το κοινό αγκαλιάζει, θα μας στηρίξει όπως το έκανε στο παρελθόν και θα το κάνει και τώρα. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τα καλύτερα έπονται, μας λέτε. Μας δίνετε μια υπόσχεση, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι. Προσέξτε, γιατί πρέπει να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις. Εάν μπορέσει το πολιτιστικό να λειτουργήσει για μια καλλιτεχνική περίοδο χωρίς τα προβλήματα, τα εξωγενή προβλήματα, θα μιλάμε σε ένα χρόνο επί άλλης βάσεως. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, και την αισιοδοξία σας, και πρέπει να είμαστε γενικότερα αισιόδοξοι, ειδικά είπαμε σε αυτές τις περιόδους. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας και μας μιλήσατε. Ευχαριστώ. Και μας εξηγήσατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και καλά. Βάζουμε άνω τελεία. Άνω τελεία θα ξαναπούμε. Διάθεσή σας. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.